Κυρίας Παναγιωτοπούλου, μέτρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για ένα θέμα που με απασχολεί όλος ιδιαίτερος. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει τη δυναμική που θα μπορούσε να έχει. Δημιούργησε όσες θέσεις εργασίας μπόρεσε. Μεταξύ άλλων, γιατί δεν έχουμε και πολλές επιχειρήσεις. Και γιατί δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις? Γιατί στην Ευρώπη δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους που να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να αναλάβουν και επιχειρηματικό κίνδυνο. Η σημαντικότερη απάντηση λοιπόν στην ερώτησή σας είναι ότι στις κοινωνίες μας τις ίδιες θα πρέπει να αυξηθεί η κατανόηση του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είναι που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ότι πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις που να έχουν το θάρρος για κάτι τέτοιο. Την επιχειρηματική δράση θα πρέπει να την θεωρούμε ως δράση αποδεκτή κοινωνικά και επιθυμητή. Θα πρέπει να φροντίσουμε δηλαδή για την αποδοχή της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Τα τελευταία 2 χρόνια η Κομισιόν ανέλαβε και ανέπτυξε μεγάλο αριθμό πρωτοβουλειών, την επιχειρηματική πρωτοβουλία που δημοσίευσε και έκθεση προόδου και η οποία δείχνει ότι οι πιστώσεις για τα μέσα χρηματοδότησης αυξήθηκαν πολύ για τις επιχειρήσεις. Δώσαμε όθηση στην ίδρυση μίνι εταιριών που δημιουργήθηκαν από μαθητές και φοιτητές για να μάθουν την επιχειρηματική δράση και χρησιμοποιήσαμε δεδομένα, τράπεζες δεδομένων, βάσεις δεδομένων για την εξέβρεση εταίρων. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε για ένα γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα είναι ευνοϊκό προς την ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει τα μάλα για την προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος. Επί τη βάση του έργου των κρατών μελών, το Φεβρουάριο του 2006 η Κομισιόν έκανε ανακοίνωση για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στο μάθημα και στην εκπαίδευση. Το ζητούμενο είναι όλοι οι Ευρωπαίοι μαθητές και φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την επιχειρηματική πραγματικότητα. Και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται αυτό και μάλιστα με τρόπο υποδειγματικό. Σε μια σειρά από χώρες όμως σημειώνονται ακόμα σημαντικά ελλείμματα. Τώρα η Κομισιόν ασχολείται εντατικά με την παρουσίαση και προβολή επιχειρηματικών προτύπων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξέρουμε από την Αμερική ότι είναι πολύ καλές οι εμπειρίες. Εδώ δηλαδή σημειώνονται τεράστιες επιτυχίες και οι πτυχιούχοι από τα πανεπιστήμια αυτά που τους δίδονται αυτές οι δυνατότητες είναι σε πολύ καλύτερη θέση μετά να ιδρύσουν μια επιχείρηση δική τους. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία που μπορούμε να συμβάλλουμε στη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων. Καταρχήν, το νομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό, η μείωση της γραφειοκρατίας, η απλούστευση των διαδικασιών, γιατί πολλοί και ψυχολογικά αναστέλλονται. Γιατί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, περίπλοκα, πολλές οι διατάξεις κτλ. Δεύτερον, πολλοί κόσμος δεν το επιχειρεί καν γιατί θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση η ίδρυση μιας επιχείρησης και μάλιστα πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείναμε τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν να περιορίσουν το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ίδρυση μιας επιχείρησης σε 1 εβδομάδα. Ούτως ώστε να γίνει αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου σε όλα τα κράτη-μέλη, να το επιτύχουμε. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ασχολούμαι εντατικά και με το ζήτημα των αρνητικών επιπτώσεων των αποτυχιών, πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή την πρώτη αποτυχία. Κοινωνικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει, δεν είναι τόσο σημαντικό. Ενώ πολλές φορές αποθαρρυνόμεθα και σε επίπεδο επιχειρηματικό αλλά και σε επίπεδο νομοθετικό. Επίσης, το ζήτημα της χρηματοδότησης. Πάρα πολύ σημαντικό για την ίδρυση επιχειρήσεων. Η Κομισιόν έχει χρηματοδοτικές δυνατότητες. Τις έχει αποφασίσει για το διάστημα 2007-2013 με μεγάλες αυξήσεις. Το μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματος
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία αφορά χρηματοδοτικά μέσα. Πάνω από 1 δις ευρώ διαθέτουμε για το σκοπό αυτό, για επιστώσεις, συνεγγύησεις, εθνικές δυνατότητες παροχής χορήγησης εγγύησεων και άλλα χρηματοδοτικά μέσα συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης συμμετοχικού κεφαλαίου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ καλή αποδοχή από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν μια μεγάλη γκάμα μέτρων που ελάβαμε και από τα οποία ελπίζω ότι θα έχουμε επιτυχία, δηλαδή αύξηση του αριθμού των νέων γυναικών γιατρών επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Κυρία Παναγιωτοπούλου, έχετε συμπληρωματική, φαντάζομαι. Ευχαριστώ, κυρία Πίτροπε. Πίτροπε, για την πλήρη απάντηση που μου δώσατε. Επιτρέψτε μου να ζητήσω τη γνώμη σας αν θα ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το κεφάλαιο που φέρει κάθε νέος και που δεν είναι μετρήσιμο ως υλικό αγαθό, αλλά ως πνευματικό, ώστε να αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για ίδρυση επιχειρήσεων. Τονίσατε τη σημασία της εκπαίδευσης, πώς όμως θα μετρώνται τα προσόντα των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή, αλλά δεν μπορώ να την απαντήσω. Γιατί δεν χωριστά στις επιχειρήσεις πιστώσεις η Επιτροπή. Αυτό είναι θέμα τραπεζών. Πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι τράπεζες όταν έχουν καλές ιδέες, καλή εκπαίδευση, επιχειρηματικό πνεύμα. Το καταλαβαίνουν αυτό οι τράπεζες, το αντιλαμβάνουν, το αντιλαμβάνονται, το προωθούν ή συμπεριφέρονται γραφειοκρατικά. Οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί καλά θα έκαναν να λαμβάνουν υπόψη αυτό ακριβώς που είπατε εσείς. Δηλαδή το ταλέντο ενός ανθρώπου που θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση, το ταλέντο του, τις ικανότητές του. Και αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί όταν υπολογίζουν τις εγγύσεις που έχουν. Αλλά δεν μπορούμε να τις αναγκάσουμε τις τράπεζες να το κάνουν αυτό, μόνο να τις ενθαρρύνουμε μπορούμε.